Χαίρετε κύριε Δέδε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συναντηθούμε, έστω και διαδικτυακά. Εγώ είμαι Αθηνά Δρακάκη, είμαι φοιτήτρια ιατρικής στο 5ο έτος στην Ιατρική Σχολή της Λάρισας. Και για αυτή τη χρονιά είμαι η πανελλήνια συντονίστρια του προγράμματος World AIDS Day στη Χέλμσινκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τη Χέλμσινκ. Χαίρομαι πολύ. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς? Ονομάζομαι Νίκος Δέδες, είμαι ο πρόεδρος της Θετικής Φωνής, δηλαδή του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος. Η προσωπική ενασχόληση με τα ζητήματα του HIV ξεκίνησε 25 χρόνια πριν, όταν διαγνώστηκα με HIV, το 1995, σε μια περίοδο που ακόμα ήταν καταληκτική νόσος. Οπότε ήταν μια στιγμή που δεν το μοιράστηκα με τους γονείς μου ή με φίλους, μόνο με έναν, δύο, γιατί ακριβώς θεωρούσα ότι αυτό θα επιβάρυνε πάρα πολύ τις σχέσεις μας και το τι φόβο θα δημιουργούσε για την δική μου την υγεία. Όχι για το πώς θα αντιδρούσαν, δεν ανησύχησα γι' αυτό. Και αυτό το οποίο εμένα μου έδινε κάποια στήριξη και ελπίδα ήταν η γνώση. Οπότε άρχισα να ψάχνω όλες τις ιατρικές πληροφορίες για το τι υπάρχει, για έρευνα, για νέα φάρμακα. Αυτό έμεινε έτσι λοιπόν μια χρόνια συνήθεια και με αυτόν τον τρόπο όταν το 1997 που βρέθηκαν τα νέα φάρμακα, το κοκτέιλ, αυτό το οποίο μετέτρεψε μια θανατηφόρα νόσο σε χρόνιο νόσημα, τότε αισθάνθηκα και την ανάγκη να δραστηριοποιηθώ και να δω πώς μπορώ να βοηθήσω και να ενημερώσω άλλους που βρισκόντουσαν στην ίδια θέση με εμένα. Εντυπωσιακό ήταν ότι εκείνη την περίοδο ήταν τα πρώτα chat rooms, τα οποία έχουν από τότε πολλές εκδοχές. Το World Wide Web δεν υπήρχε ακριβώς εκείνη την εποχή, ήταν ακόμα άλλου τύπου επικοινωνίας, αλλά ένιωθες ότι ανήκεις σε μια κοινότητα. Και αυτή την αίσθηση ήθελα να την επαναλάβω και στην Ελλάδα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πράγματι σημαντικό και το έργο της Θετικής Φωνής και σημαντική ενημέρωση, όπως το είπατε κι εσείς, και γι' αυτό κάνουμε ουσιαστικά και αυτή τη συζήτηση εμείς μαζί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι να ζει κάποιος με τον HIV στην Ελλάδα το 2020. Ανάμεικτο. Από τη μία μπορείς να απολαμβάνεις την στήριξη της οικογένειας, την αποδοχή από φίλους και από συναδέλφους στην εργασία, όπως μου έχει συμβεί σε μένα και σε γνωστούς. Από την άλλη μπορεί να είναι ένας εφιάλτης που να συνεπάγεται απόρριψη, αποκλεισμό, απώλεια της εργασίας. Και πολλές φορές βεβαίως μπορεί να συνεπάγεται και πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία σου. Είναι, όπως είπαμε, η επιστήμη έχει προχωρήσει και έχει μετατρέψει σε ένα χρόνιο εύκολα ελέγξιμο νόσημα, αλλά απόλυτη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε θεραπεία. Αν ένα από τα δύο δεν είναι στη θέση του, τότε υπάρχουν προβλήματα. Το άλλο είναι ότι όποιο άλλο ιατρικό πρόβλημα, εάν παρουσιαστεί σε έναν ορθωτικό και προσπαθήσει να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δυστυχώς πάλι θα εξαρτηθεί πού θα πέσει. Από τη μία μεριά υπάρχουν εκπληκτικοί υγειονομικοί λειτουργοί, οι οποίοι φυσικά γνωρίζοντας δεν ανησυχούν και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι φέρονται με φόβο και με άσχημο τρόπο και ορισμένες φορές αυτό αντανακλά την άγνοια ή άλλες φορές αντανακλά τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις για το ποιοι είναι αυτοί εν τέλει που έχουν HIV. Οπότε είναι μια απαξίωση προς αυτό που βλέπουν. Ενδεχομένως μπορεί να είναι κάποιος γκέι, μπορεί να είναι ένα τρανς άτομο, μπορεί να είναι ένας χρήστης, ένας μετανάστης. Οπότε βλέπετε ένα χρώμα, κάτι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στη διάκριση. Το καταλαβαίνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που θίξατε ουσιαστικά το σύστημα της υγείας, γιατί και εμείς ως φοιτητές ιατρικής πρακτικά νοιαζόμαστε γι' αυτό. Και θα ήθελα να μου πείτε και πιο συγκεκριμένα, ουσιαστικά
τι προβλήματα πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο που ζει με τον HIV στην Ελλάδα και απευθύνεται στο σύστημα υγείας για τον οποιονδήποτε λόγο. Αυτό λοιπόν το οποίο από πολύ νωρίς υπήρχε πάντα στην Ελλάδα ήταν η πρόσβαση στα καλύτερα φάρμακα. Έτσι, και αυτό βεβαίως είναι και η βάση, γιατί χωρίς αυτό, όσο καλή διάθεση και να έχει το σύστημα, δεν μπορεί να καταφέρει πράγματα. Από την άλλη, θα πρέπει κανείς να βλέπει με έναν ολιστικό τρόπο τον ασθενή και όχι να κοιτάει απλώς εάν τα CD4 ή το οικό φορτίο είναι σε καλά νούμερα, μη ανοιχνεύσουμε το ένα ή ψηλό το άλλο. Πρέπει κανείς να βλέπει το σύνολο του ανθρώπου που έχει μπροστά του και ξέρετε, ένα από τα ζητήματα τα οποία είναι τα πιο υποεκτιμημένα και δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει είναι τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Γιατί ο ίδιος ο HIV επιβαρύνει πράγματα τα οποία πολύ συχνά μπορεί να είναι και ένα υπόβαθρο το οποίο να οδήγησε και τον άνθρωπο σε ευαλωτότητα και σε έκθεση των HIV. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι το ποσοστό αυτών που καπνίζουν, που είναι οροθετικοί, συγκρινόμενο με το γενικό πληθυσμό, είναι διπλάσιο. Που έχουμε ήδη πολύ... Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αμέσως ξεκινάει μια σειρά από και ιατρικά ζητήματα. Κατά τα άλλα, πρέπει να πούμε ότι ιστορικά υπήρξε και μια περίοδος όπου είχε ως οροθετικός μια προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ακριβώς γιατί υπήρχαν κάποιοι ήρωες, γιατροί, λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι αγκάλιασαν τους ανθρώπους που ζούσαν με HIV και μάλιστα σε περιόδους που οι συνάδελφοί τους κορόιδευαν και τους λιδωρούσαν για το γεγονός ότι ασχολιόντουσαν με τους οροθετικούς. Σχεδόν τους κάναν κάζο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι και εξελίχθηκαν και είναι και προβεβλημένοι τώρα αυτή την περίοδο του COVID και τους βλέπουμε, είτε είναι ο Γαργαλιάνος, ο Λαζανάς, ο Γόγος, ο Τσιόδρας ο ίδιος και πολλοί άλλοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν και ως γιατροί και ως άνθρωποι πολύ πετυχημένοι και μετά αυτό άνοιγε τις πόρτες. Δηλαδή, αν είχες οποιοδήποτε θέμα, είχες την εύκολη πρόσβαση, ας πούμε, στο γεννηματά, στο λαϊκό, στον Ευαγγελισμό, σε όλους τους άλλους, σε όλα τα άλλα τμήματα. Αυτό όμως σε αυτή την περίοδο και εδώ και αρκετά χρόνια μετά την κρίση έχει φύγει και πολύ συχνά αναγκάζονται οι ασθενείς για οποιοδήποτε ζήτημα να πάνε στην πρωτοβάθμια ή να χτυπήσουν την πόρτα του συστήματος απ' έξω και εκεί ξαφνικά είχαμε ένα ντεζαβί, επιστρέψαμε στις αρνήσεις υπηρεσιών υγείας που είχαμε γνωρίσει τα πρώτα χρόνια. Το καταλαβαίνω. Θα κρατήσω ίσως και θα πιαστώ από κάτι που είπατε, την ολιστική προσέγγιση ουσιαστικά του ατόμου και το αντιλαμβάνομαι ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα εκπαιδευόμαστε ουσιαστικά πολύ καλά για τις λοιμώξεις, εκπαιδευόμαστε για τις θεραπείες. Δεν εκπαιδευόμαστε ίσως για το πώς όντως να προσεγγίζουμε πραγματικά ένα άτομο. Οπότε τώρα θα ήθελα να μου πείτε εσείς, ως άτομο που ζει με τον HIV, ποιο είναι το μήνυμά σας για έναν φοιτητή ιατρικής, έναν μελλοντικό επαγγελματία υγείας. Αυτό στο οποίο ήταν εξαιρετικοί οι γιατροί που είχαμε ήταν ότι ήταν άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν με τον ασθενή, να ακούσουν και να αποδεχθούν και να καταλάβουν. Ξέρετε, η θεραπεία ήταν πολύ δύσκολη, πολλά φάρμακα, να τρως, να μην τρως, να μην τα παίρνεις μαζί. Ήταν απαραίτητη η συμμετοχή του ασθενούς στην επιτυχία της θεραπείας. Και αυτό επιτυγχάνεται όταν έχεις μια σχέση αναπτύξει μεταξύ του ασθενούς με σένα ως γιατρό ή και του ασθενούς με τον γιατρό του. Οπότε και βεβαίως αυτό πλέον το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε νέους γιατρούς και να μην έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι ο ειδικός, εγώ αποφασίζω. Είναι σημαντική η συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη των αποφάσεων έτσι ώστε να έχουμε την επιτυχία της θεραπείας, για να έχουμε σωστή τήρηση της θεραπείας. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι ίσως μια πολύ σημαντική καινοτομία τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά παντού, ότι θα πρέπει εσείς, οι νέοι γιατροί, να δώσετε το καλό παράδειγμα και να μην έχετε αυτό το στυλ του αυστηρού μπαμπά που πρέπει να υπακούσεις. Τέλεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εύχομαι οι δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω των HIV να μας κάνουν όλους να γνωρίζουμε περισσότερο, να αποδεχόμαστε και βεβαίως να γίνει αυτό που πραγματικά είναι, κάτι το οποίο είναι όταν αντιμετωπίζεται κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να σταματήσει να αλλάξει τη ζωή μας.